Ασαφείς παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι επιθέσεις στα δύο δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν. Τα πλοία, το ένα ιαπωνικής διοκτησίας, το άλλο νορβηγικής, υπέστησαν ζημιές λόγω εκρήξεων την Πέμπτη το πρωί. Στην περιοχή, η τόνη είναι ήδη ανεβασμένη λόγω της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι επιθέσεις προκάλεσαν άλμαση στις τιμές του πετρελαίου και ανησυχία για μια νέα αντιπαράθεση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, μόλον ότι το Ιράν αρνήθηκε την κατηγορία αυτή και οποιαδήποτε ανάμειξή της. Οι ΗΠΑ καταγγέλνουν ότι ένα από τα δύο πλοία χτυπήθηκε από νάρκες του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο που δείχνει Ιρανούς ναύτες να απομακρύνουν άρκη η οποία δεν έχει εκραγεί από το συγκεκριμένο πλοίο. Οι πλειοκτήτες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο χτυπήθηκε από υπτάμενα αντικείμενα. Αν πρόκειται μεταξύ έκρηξης σφαίρας, τότε πιστεύω ότι ήταν σφαίρα. Έχω ένα τέτοιο αίσθημα. Αν ήταν έκρηξη, θα υπήρχαν ζημιές σε διαφορετικά μέρη. Αλλά αυτή είναι απλά μια υπόθεση. Το περιστατικό ακολουθεί δύο ακόμα παρόμοιες επιθέσεις στην ίδια περιοχή. Αυξημένη είναι η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε αυτή την κρίσιμη διεθνώς θαλάσσια οδό. Ο πρόεδρος του Ιράν επιμένει ότι το συμφέρον της χώρας του είναι να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης και για αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές.